καταπάφεραν για μία ακόμα φορά δια της αυλαίας και της δικονομικής στήριξης να δώσουν ένα χαρακτήρα αγγελωτού σταυρού. Έχω άλλο τρόπο να σας το πω. Μέρες που είναι κιόλας, άμα βάλεις τη λέξη αγγελωτός δίπλα το σταυρό, σκόρονται τρίχες, σκόρονται κόκαλα πεθαμένων, μπορεί να ηγέρθησαν εχθές, αλλά το ηγέρθη τι παραμένει, ενδεχομένως να ηγέρθησαν και από σεβασμό προς την έννοια να ζει, ακόμα και όταν συνοδεύει την έννοια θηριωδία. Επί των τροπολογιών που είναι και η ουσία. Να σας πω ότι θα καταψηφίσουμε τις υπουργικές. Ανάμεσα σε αυτές, πείτε στον κύριο Πιτσιόρλα. Δηλαδή, έφερε ένα νομοσχέδιο. Η τροπολογία του είναι ένα νομοσχέδιο. Είναι ένα ολόκληρο νομοσχέδιο. Αυτό και μόνο αρκεί. Υπάρχει χρόνος να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Είναι προφανές. Έχετε τις τελευταίες ώρες μιας μακράς συζήτησης, ένα νομοσχέδιο, μέσα σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μέσα σε μια τροπολογία. Πώς θα είναι και να άθελε κάποιος, καλοπροαίρετα, δεν υπήρχε ούτε χρόνος, ούτε σαφήνεια για να πει ότι θα βάλει την ψήφο του από κάτω, δεν γίνει υπογραφής. Δεν θα ψηφίσουμε και. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο. Κοιτάξτε τώρα. Η τροπολογία που φέρνετε για το μεταναστευτικό δεν κάνει τίποτα άλλο από την, στην πραγματικότητα διπλά εγκλωβίζει τους μετανάστες εδώ. Και δεν τους εγκλωβίζει απλώς. Αφήνοντας την αρμοδιότητα αυτή στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής αντί για το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου που νομοθετήσατε εσείς οι ίδιοι πριν από ένα χρόνο. Εμείς την είχαμε καταψηφίσει τότε αυτή τη ρύθμιση. Έρχεστε τώρα με τη ρύθμιση, κάνετε ρύθμιση πάνω στη ρύθμιση. Πώς θα περιμένετε να το ψηφίσουμε? Έπειτα, ο τρόπος με τον οποίο στο άρθρο 1, ειδικά αυτής της τροπολογίας, λειτουργεί και δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Μεταφορών να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την κοινωνική ένταξη σε μια σειρά φορείς, θεωρητικά ακούγεται πολύ ωραίο. Αμελάτε τώρα που αυτό συνεπάγεται μία ανέλεγκτη στην πραγματικότητα συμβασιολογία και συμβασιοϋπογραφή με ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς. Όταν ξέρετε το ζήτημα το μεταναστευτικό, αν συμφωνούμε όλοι ότι είναι μείζον, αν συμφωνούμε όλοι ότι είναι εθνικό, αν συμφωνούμε όλοι ότι είναι ανθρωπιστικό, αν συμφωνούμε όλοι ότι είναι αυτό που είναι, η χώρα έπρεπε να έχει τα μέσα, τον τρόπο, το κράτος και τη δυνατότητα να παράξει το έργο που θέλει με τους μετανάστες. Αλλά κάτω από την νοοτροπία Σέγγεν, Βίζεγκρατ, κλειστά σύνορα και τέτοια, πάλι θα βάλουμε στους ιδιώτες και στους φορείς, πάλι θα τρέχουν οι αρχές να βρούνε ποιος κρύβεται πίσω από την κάθε ΜΚΟ, που είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις χρηματοδοτούμενες από τα κράτη. Η μεγαλύτερη απάτη είναι αυτή. Και ανάμεσά τους υπάρχουν και 2, 3, 5 που κάνουν πραγματικά θεάρεστο έργο. Αν δεν ξεχωρίσεις τα υποκατάστατα αυτά. Γιατί έτσι διαχειρίζεται το πράγμα, ανακυκλώνεται ένα χρήμα, γίνονται και μερικές συμβάσεις και προχωράει το ζήτημα και τα θύματα είναι πάντοτε οι μετανάστες. Το τέλος ταφής τώρα. Το τέλος ταφής για το περιβαλλοντικό ζήτημα. Λοιπόν, στην ουσία αλλάξατε όνομα σε κάτι που ήδη έχετε νομοθετήσει. Δεν αλλάζει κάτι. Όνομα αλλάξατε. Το φέρνετε εδώ και τι γίνεται τώρα. Τώρα θα μετακυλιστεί η επιβάρυνση στους δήμους και τις κοινότητες. Διότι δεν μπορεί να το πραγματοποιήσετε αυτό χωρίς να αφήσετε όπως τα οφείλατε και να είχατε καταφέρει να προωθήσετε τα εργοστάσια ΜΕΑ, ΣΔΙΤ. Αυτό θέλετε να κάνετε. Αυτό κάνετε. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι, εμπεγμός είναι η ταφή. Γιατί στην πηγή του αφήνει το πρόβλημα απ' έξω. Γι' αυτό γιατί καταψηφίσουμε. Αυτά συνοπτικά. Θα ψηφίσουμε ναι και στις 5 βουλευτικές τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί και κάνατε δεκτές. Και με πολύ χαρά είδαμε να ενσωματώνεται η δικιά μας η τροπολογία στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τον συνδικαλισμό, όπου εμείς είχαμε βάλει ενδεικτικά τον αριθμό 2, 2 και πάνω προφανώς, επειδή αυτή έχει το σαφέστερο 10, είναι εξαιρετικό. Θα ήθελα, με αφορμή και κλείνοντας, έτσι για να
μην μείνουμε και με την δυσάρεστη εντύπωση. Κάθε φορά που πιάνουμε κουβέντα για τις ένοπλες δυνάμεις, κάθε φορά που ανοίγει οποιοδήποτε ζήτημα, από τους αντιδυσίες συνείδησης μέχρι το μήκος της στρατιωτικής θητείας και το εύρος, κάθε φορά που πιάνουμε μια συζήτηση για εξοπλισμούς, θυμόμαστε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες, είναι καλές, είναι τούτο, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Υφέροντες αντίρρηση για τον συνδικαλισμό, αναρωτιούνται στο επίπεδο των αξιωματικών και των υπαξιωματικών. Δεν είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν συνδικαλιστικά ζητήματα, συνταξιδοτικά ζητήματα, ζητήματα πρόνοιας, ζητήματα ακόμα και θυλασμού γυναικών, οι οποίες υπηρετούν τη θητεία τους και έχουν, όχι τη θητεία τους, ασκούν αυτό το επάγγελμα του στρατιωτικού αυτή τη στιγμή. Αλλά η ιδιαιτερότητα αυτού του επαγγέλματος συνεπάγεται ένα φρόνημα, το οποίο φρόνημα θέλει και μια ομοιογένεια. Δεν μπορείς λοιπόν κάθε φορά που ανοίγουμε τη συζήτηση να βρίσκουμε τρόπους να διαχωρίζουμε το στρατό από το λαό. Κάθε φορά. Αυτό περιφέρεται μέσα εδώ. Λες και ο στρατός δεν είναι λαός. Ακούστηκε πριν από λίγο τώρα, έχει καμία σημασία να κάνω και ιδιαίτερες αναφορές και ιδιαίτερη διαφήμιση. Δεν μπορεί οι στρατιώτες, όταν είναι κληρωτοί και πηγαίνουν να υπηρετήσουν τη θητεία τους, να κάνουν δουλειές όπως κάνει μια άλλη τάξη στην οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Δηλαδή σε ποια τάξη ανοίγουνε. Και θα κάνουμε χειρονακτικές δουλειές, κάνουμε δηλαδή κατώτερων θεών. Ποιες τάξεις δουλειά δηλαδή θα κάνουν αυτοί. Αρχίζουμε και βάζουμε τη στολή να δημιουργεί τάξη. Τι βάψαμε, άμα αρχίσουμε να δεχόμαστε τέτοιες συζητήσεις εδώ μέσα. Ειλικρινά το λέω δηλαδή. Και τις ανεχόμαστε εκ των πραγμάτων, διότι δημιουργείται ένας τρόπος να ξεμπερδεύουμε, και αυτό μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να το κάνει. Να ξεμπερδεύουμε με αυτού του είδους τις ναζιστοφασιστοειδείς προσεγγίσεις της πραγματικότητας, της στολής, των ενόπλων δυνάμεων και ενός λαού, ο οποίος πρέπει να είναι υποτακτικός κάποιου αρχηγού, ο οποίος πρέπει να μείνει αθάνατος γιατί κάποτε ιτήθηκε και την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί είναι βέβαιο ότι θα ξαναιτηθεί και βεβαίως θα ξανακαρφωθεί στο Reichstag το σφυροδρέπανο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, μέχρι εδώ.